Ενημέρωση για το σύστημα φωτοεπισήμανσης που θα τεθεί σε εφαρμογή περί τα τέλη Οκτωβρίου είχαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Μάρκος Μάρκου ανέλησε επακριβώς τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, το οποίο έχει ως αποκλειστικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η νομοθεσία αυτή αναμένεται να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το νέο σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο έχει παραγγελθεί και είναι έτοιμος προς χρήση τις επόμενες εβδομάδες. Είναι μέλημα της νομοθετικής εξουσίας, ακόμα και κάτω από πίεση, να κάνει ό,τι μπορεί, να συνεργαστούμε όλες οι πολιτικές παρατάξεις για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την εκτελεστική εξουσία να προστατεύσει την πολιτεία. Ακέλ και Δίκο χαιρέτησαν την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους, χαρακτηρίζοντας το μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν παρέλειψαν ωστόσο να επικρίνουν την κυβέρνηση για την υπογραφή της σύμβασης πριν από την κατάθεση των νομοσχεδίων και των κανονισμών ενώπιον του Κοινοβουλίου. Να θυμίσω ότι στις 14 Δεκάτου του 2020 υπόγραψαν τη σύμβαση και τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς τους κατάθεσαν Φεβρουάριο του 2021. Να καυστηριάσουμε ως Δημοκρατικό Κόμμα την απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας ότι προχώρησε στο να αγοράσει το σύστημα φωτοεπισήμανσης χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Σε βάθος πενταετίας, το σύστημα θα στοιχήσει στο κράτος 35 εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του. Όσοι παρανομούν θα λαμβάνουν με συστημένη επιστολή το εξώδικο πρόστιμο και συγκεκριμένο κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να δουν τη φωτογραφία της παρανομίας τους.